ο κύριος Νικόλαος Πίτσος, ο νομικός σύμβουλος του ΙΝΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου των Καταναλωτών, ο οποίος επίσης με γνώση της ενέργειας, ο οποίος μας βοηθάει συχνά πυκνά για το τι πρέπει να προσέχουμε, γιατί όπως μας λέγατε, ο μήνας Ιανουάριος είναι καθοριστικός. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα σας ξανά και καλή εβδομάδα και καλό νέο έτος. Είναι νομίζω πρώτη φορά που τα λέμε μέσα στο 2024. Έτσι είναι, κυρία Δουλγεράκη. Έχουμε φτάσει 22 Φλεβάρι. Να ξεκινήσουμε με 2-3 σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με την τελευταία μας επικοινωνία στο τέλος του 2023. Να πούμε πρώτα ότι στο νέο αυτό πλαίσιο που έχει φτιαχτεί από το Υπουργείο θα πρέπει να περιμένουμε τώρα τις τιμές του Φλεβάρι. Εφόσον έχουμε πάει σε ένα μηνιαίο σύστημα ανακοίνωσης τιμών, πλησιάζουμε στο Φλεβάρι και να πούμε εδώ ότι πάλι βάσει νόμου όλοι οι πάροχοι, 13 πάροχοι που συμμετέχουν στη συγκριτική σελίδα invoices, rainvoices.gr όπως έχουμε πει, θα πρέπει να ανακοινώσουν για το μεν κίτρινο τιμολόγιο το εξάντε, δηλαδή αυτό που έχει ανακοίνωση τιμής πριν, μέχρι τη δεύτερη μέρα κάθε μήνα, για το δε πράσινο μέχρι την πέμπτη μέρα κάθε μήνα, για το δε μπλε την πρώτη μέρα κάθε μήνα. Άρα λοιπόν, κοντά σε όλα τα άλλα πολύπλοκα, λιγότερο πολύπλοκα και πλήθος πληροφοριών που έχουμε ανακοινώσει, σε επόμενες μέρες θα πρέπει όλοι οι καταναλωτές να επισκεφτούν πάλι τον ιστότοπο, είναι η πιο σίγουρη λύση, για να δούνε και με τη βοήθεια νεότερων ανθρώπων, οι πιο ηλικιωμένοι, ποιες θα είναι οι τιμές καταρχήν για το μήνα Φλεβάρι. Αυτή είναι μια πρώτη ανακοίνωση που πρέπει να κάνουμε. Σημειωτέων εδώ ότι για τη δεύτερη κατηγορία των κίτρινων, τα ex-post τιμολόγια, αυτά που μπορεί να τα καθορίζει ο προμηθευτής μετά τη διακύμανση του χρηματιστήριου ενέργειας, λόγου χάρη το Γενάρη, είναι κάτι που δεν έχει συστηθεί ευρέως, έχουν δικαίωμα υπάρχει να τα ανακοινώνουν και δύο μήνες μετά το μήνα της χρέωσης. Δηλαδή, για όποιον έχει μπει, είτε το γνωρίζει είτε όχι, τα κίτρινα τιμολόγια τα οποία η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί αρχές Γενάρη, αλλά καθορίζονται στο τέλος κάθε μήνα, έχουν δικαίωμα οι πάροχοι να οριστικοποιήσουν την τιμή μέχρι και τα τέλη Μαρτίου. Αυτό το λέω γιατί είναι ψηλά γράμματα για να ακουστεί και αυτό. Πάμε τώρα σε άλλες δύο πληροφορίες που είναι σημαντικές. Επειδή το είχαμε αναφέρει και σχετίζεται άμεσα και με την αναφορά που κάνατε πριν μου δώσετε το βήμα, έχουν υπάρξει τελευταίες μέρες τουλάχιστον 4 επιστολές διαμαρτυρίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς 4 προμηθευτές για τις παραπλανητικές πρακτικές που ακολουθούν, ειδικά όσον αφορά το να πει στον καταναλωτή να πάει στο κοινό τιμολόγιο. Το είχαμε πει, το είχαμε υπενηχθεί, είχαμε πει συγκεκριμένα ότι πολλές από τις πρακτικές αυτές μπορούν να αγγίζουν αθέμητη εμπορική πρακτική, παραπλανητική για τον καταναλωτή. Και σωστά, κατά την άποψή μου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και έχει στείλει 4 επιστολές προς 4 διαφορετικούς προμηθευτές. Και να θυμίσουμε λίγο εδώ ποιες μπορεί να είναι αυτές οι πρακτικές. Είχαμε συμβουλέψει και τότε τους καταναλωτές να αποφασίζουν με γνώμονα 2 βασικά κριτήρια, την μηνιαία κατανάλωσή τους και την τιμολογιακή πολιτική του κάθε παρόχου, όσο μπορεί ο κάθε καταναλωτής να βγάλει άκρη από αυτό το πολυδέδαλο σύστημα με τα 4 τιμολόγια. Πρακτικές όπως δωροκάρτες, συμμετοχή σε κληρώσεις, ταξίδια, προγράμματα υγείας, τα οποία προσπαθούν να πείσουν τον καταναλωτή με μη ενεργειακά κριτήρια, επιτρέψτε μου τον όρο, μπορούν να αγγίζουν πρακτικές οι οποίες να είναι και παραπλανητικές. Δηλαδή δεν είναι σωστές πρακτικές προκειμένου να αποφασίσει ο καταναλωτής. Αυτές είναι 2 εξελίξεις σημαντικές που είχαμε σε σχέση με την προηγούμενη φορά και μια πολύ πρόσφατη εξέλιξη, γιατί μπαίνουμε και σε ένα άλλο κομμάτι τώρα. Ένας πάροχος από συγκεκριμένη εταιρεία ανακοίνωσε ένα τιμολόγιο τις τελευταίες 10 μέρες και έχει αναστατώσει όλη την αγορά, το οποίο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Βαφτίζεται κίτρινο, προσφέροντας σταθερή τιμή για 8 μήνες, και για τους άλλους 4 μήνες το αφήνει κενό τι μπορεί να είναι. Για να μην μπω σε λεπτομέρειες και μπερδέψω τους καταναλωτές, 2 πράγματα μόνο σε αυτό πριν κλείσω την εισαγωγική μου παρατήρηση. Εδώ πέρα δημιουργείται ένα πρόβλημα για 2 βασικούς λόγους. Πρώτον,
μπορεί να συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους προμηθευτές να κάνουν το ίδιο. Οπότε να υπάρχει ακόμα ένας παράγοντας πολυπλοκότητας που εκεί που είχαμε μάθει τις τρεις κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν, γιατί ξαναλέμε το πορτοκαλί αφορά πολύ μικρό αριθμό καταναλωτών, είναι εκτός ανταγωνισμού τυπικά, ουσιαστικά μάλλον. Ξαφνικά μπορούμε να δούμε και μεικτά τιμολόγια, μπλε, κίτρινα, 6 μήνες σταθερή, 4 μήνες κειμενόμενη μέσα στο έτος. Και εκεί πέρα σήμερα αναμένεται ανακοίνωση, γιατί το θέμα αυτό υπάρχει στην επικαιρότητα εδώ και μία εβδομάδα. Φαίνεται ότι η ολομέλεια της ΡΑΕ να είναι αρνητική, γιατί μπορεί να μπερδέψει τους καταναλωτές και να παραβιάσει αυτό το πλαίσιο των τριών τιμολογιών που έχει καθοριστεί τους τελευταίους 3 μήνες με πρωτοβουλία της πολιτείας. Από την άλλη, φαίνεται να έχει διαρρεύσει και είναι μια άτυπη κόντρα ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και την Ρυθμιστική Αρχή, ότι ο Υπουργός Ενέργειας φαίνεται να είναι θετικός προς αυτή τη μεικτή μορφή τιμολογιών, με βάση το βασικό επιχείρημα ότι μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό. Να πούμε κλείνοντας, ξαναλέω, ότι οι τιμές και σε όλα τα τιμολόγια μπορούν να αλλάζουν κάθε μήνα και για τα σταθερά τιμολόγια. Δηλαδή, ένας καταναλωτής, σημειωτέων το 75% έχουμε πάει στο πράσινο με βάση τα στοιχεία για τις πρώτες 3 εβδομάδες του 2024, έτσι. Υπολογίζαμε γύρω στο 70, έχουν πάει στο 75, δεν έχουμε κάνει κάτι, δηλαδή έχουμε μεταπέσει στο πράσινο. Οι τιμές και για το μπλε μπορούν να πέσουν ή να ανέβουν, και για το κίτρινο και για το πράσινο. Όλα θα είναι υποδιαμόρφωση για τις αρχές του μήνα, γι' αυτό είπαμε και τα χρονικά περιθώρια για το κάθε τιμολόγιο που πρέπει υποχρεωτικά βάσει νόμο ο πάροχος να ανεβάσει τις τιμές του Φλεβάρι, έτσι. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα έρχεται και ένα καινούργιο τιμολόγιο μεικτό από μια συγκεκριμένη εταιρεία, το οποίο είναι και χαμηλότερο από όλα τα άλλα, να το πούμε, 12,3, το οποίο προσφέρει σταθερή τιμή για 8 μήνες, αλλά δεν μας λέει τι θα γίνει σε άλλους 4 μήνες. Και θίστε ζήτημα πώς είναι δυνατόν να έχει σταθερή τιμή, ενώ είναι κίτρινο, το οποίο είναι κατά κανόνα κειμενόμενο, κατά πόσο παραβιάζει δηλαδή το πλαίσιο και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις εταιρείες. Τα λέμε αυτά και ξαναλέω, κλείνω την πρώτη παρέμβαση, γιατί για να γίνει κατανοητό ότι κινούμαστε σε ένα πλαίσιο που είναι συνεχώς υποδιαμόρφωση και θα πρέπει ο καταναλωτής να είναι πάρα πολύ προσεκτικός το τι αγοράζει και το τι συμφωνεί. Κύριε Πίτσο, να ρωτήσω, όλο αυτό το περιθώριο σε ό,τι έχει να κάνει με τα παραπλανητικά και τα διαφημιστικά και το ότι τέλος πάντων μπορεί ο καθένας να το διαφημίσει, είχε ένα όριο χρονικό, ενδεχόμενο όριο να περνάει στον αέρα μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία? Από εδώ και κάτω επιτρέπονται αυτά ή όχι? Και ένα δεύτερο ερώτημα, η τιμή του ρεύματος. Εγώ έχω ένα τιμολόγιο Χ μέσα σε ένα Χ πάροχο. Η τιμή του ρεύματος, επειδή είπατε ότι εγώ θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική και έτσι να υπολογίζω και να κάνω τα δεδομένα μου και να παίρνω τις αποφάσεις μου με βάση τη μηνιαία κατανάλωση η οποία βλέπω ότι καταγράφεται στο ρολόι μου, όπως επίσης και την τιμή του ρεύματος. Η τιμή πρέπει να δίνεται στο τέλος κάθε μήνα για να ξέρω ποια θα είναι η τιμή του, ας πούμε, το Φεβρουάριο, ή θα πρέπει αυτό που ισχύει ή θα ισχύει είναι: πληρώνω τον Ιανουάριο μου κανονικά, με πάνε στο Φεβρουάριο κανονικά, εγώ όμως συνεχίζω να είμαι μέσα στο Φεβρουάριο σε ένα τιμολόγιο. Αν μέσα στο Φεβρουάριο μπορώ να φύγω και να αλλάξω είτε τιμολόγιο είτε πάροχο, και πόσο εύκολο είναι αυτός δικλίδα? Ναι, πολύ σωστά τα ερωτήματα, γιατί είναι 2 ερωτήματα. Πάμε λίγο στο πρώτο. Τα έχουμε απαντήσει και τις προηγούμενες φορές, να τα ξαναπούμε πολύ σωστά και τα 2 ξαναλέω. Λοιπόν, στο πρώτο, υπήρξε ένα πρόβλημα, επειδή στο χρονοπλαίσιο που έθεσε η πολιτεία για το Δεκέμβριο του 2023, οι εκτόσεις έπρεπε να ανακοινωθούν μέσα στο Δεκέμβριο του 2023. Εκεί υπάρχει ένα θέμα νομιμότητας, γιατί στην ουσία πολλοί πάροχοι περιμέναν να κλείσει η μέση χρηματιστηριακή τιμή του Δεκέμβρη, για να δούνε πού θα κλείσει το πράσινο, όπως είχαμε πει πολλές φορές, έτσι ώστε να ανακοινώσουν δεύτερο γύρο εκτόσεων μέσα στο Γενάρη και για το κίτρινο. Σημειωτέων εδώ, να πούμε κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, να το θυμίσουμε. Για το πράσινο, η τιμή, η σταθερή τιμή του πράσινου, γιατί έχει 2 τμήματα, το σταθερό και το κειμενόμενο, με βάση τους δείχτες που έχει ανακοινώσει κάθε εταιρεία από 1η Δεκέμβρη, είναι κλειδωμένη για 6 μήνες. Οι συντελεστές, οι τρεις βασικοί συντελεστές που αφορούν το κειμενόμενο κομμάτι του πράσινου, είναι κλειδωμένοι για 3 μήνες. Άρα το μόνο, το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την τιμή και για το κίτρινο και για το πράσινο, είναι το ποσοστό έκπτωσης. Εδώ λοιπόν, και με βάση αυτά που είπαμε πριν από λίγο,
παρατηρήθηκε ακόμα μια παραπλανητική πρακτική και προσοχή στους καταναλωτές, να υπάρχει μια έκπτωση συνέπειας που αγγίζει το 36%, αλλά αφορά συνεχόμενη συνέπεια για 6 μήνες. Πράγμα που σημαίνει ότι αν μία φορά σε αυτούς τους 6 μήνες, που με όλη αυτή την οικονομική αβεβαιότητα που ζούμε, με την ακρίβεια γενικότερα στην καθημερινότητά μας, μπορεί να συμβεί, δεν είσαι συνεπής, μπορεί να χάσεις αναδρομικά την έκπτωση του 36%. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό να το ξέρουν οι καταναλωτές, εάν δεν έχουν επιλέξει το μπλε που είναι σταθερό και οι εκπτώσεις είναι μόνο μία φορά στην αρχή και κλειδώνουν την τιμή, για το πράσινο και το κίτρινο, που ξαναλέω το 75% έχουμε πάει στο πράσινο, μπορούν να δουν διαφοροποιήσεις σημαντικές μέσα στον από μήνα σε μήνα με βάση την έκπτωση, γιατί είναι ο μοναδικός παράγοντας, ειδικά για το πράσινο, που μπορεί να αλλάζει ανά μήνα. Εκτός δηλαδή από την τιμή στην οποία θα μπει ένας καταναλωτής εάν επιλέξει να πάει στο πράσινο λόγου χάρη και είναι στο μπλε τώρα τον Φλεβάρι, η έκπτωση συνέπειας και οι άλλες κατηγορίες εκπτώσεων αλλάζουν την τιμή από μήνα σε μήνα. Και όχι μόνο η μέση χονδρομπορική τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Έτσι. Και όταν λέμε 36%, καταλαβαίνετε, είναι καθοριστικός παράγοντας συνολικής διαμόρφωσης τιμής. Είναι πολύ υψηλό ποσοστό. Mm. Λοιπόν, για τις πρακτικές το είπαμε. Τώρα πάμε σε αυτό το δεύτερο κομμάτι που είπατε. Προσοχή. Οι τιμές που έχουν ανακοινωθεί 1η Γενάρη ισχύουν για το Γενάρη. Για το Φλεβάρι θα ανακοινώνονται νέες τιμές για τους εξής λόγους. Πρώτον, για να μπορούν να αλλάζουν οι καταναλωτές από πάροχο σε πάροχο. Δηλαδή, ένας πάροχος είχε μία τιμή για το πράσινο τον Γενάρη και μία για το κίτρινο. Τον Φλεβάρι, για να γίνει πιο ανταγωνιστικός και για τον μπλε αντίστοιχα, ξαναλέμε, μπορεί να ανακοινώσει χαμηλότερες τιμές για να προσελκύσει καταναλωτές από άλλους παρόχους. Mm-hmm. Σημειωτέων εδώ, γιατί δεν το έχουμε πει, παρένθεση, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το λεγόμενο ενεργειακό τουρισμό, όπως το αποκαλεί η πολιτεία, γιατί πολλοί συνάδελφοί μου, ενεργειακοί επιθεωρητές που βγαίνουν σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικά, έχουν παραπληροφορήσει τους καταναλωτές. Δεν ισχύει αυτό που έχει βγει προς τα έξω, ότι αν χρωστάς δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο. Γιατί όταν η πολιτεία έρχεται και σου λέει από μήνα σε μήνα μπορείς να αλλάζεις και τιμολόγιο, χρώμα και πάροχο, είναι πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι είναι σε ρύθμιση με τον πάροχό τους ή χρωστάνε ένα μικρό ποσό ή ένα μεγαλύτερο ποσό. Αυτό που έχει διαρρεύσει και αναμένεται οριστική νομοθετική ρύθμιση είναι να μπορείς να μετακινηθείς ακόμα και αν χρωστάς, εφόσον έχεις κάνει μια ρύθμιση και εφόσον αυτό η οφειλή δεν ξεπερνάει τους δύο παρόχους. Και έχει νόημα αυτό και είναι σωστή κατεύθυνση, γιατί αλλιώς mobility, κινητικότητα δηλαδή, ανάμεσα στους παρόχους, δεν νοείται όταν είναι πολύ αυστηρή προϋπόθεση να μην χρωστάς ή να έχεις εξοφλήσει τον προηγούμενο πάροχο. Όταν λέτε τιμή ή οφειλή η οποία δεν ξεπερνάει την τιμή των δύο παρόχων, εννοείται ότι με το χρέος δεν θα... Όχι την τιμή, να δύο παρόχους αριθμητικά. Να μην χρωστάς σε παραπάνω από δύο. Γιατί μπορεί να έχεις αλλάξει ήδη μία φορά τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε μπαίνει κάποιο πλαφόν, δηλαδή μπορεί να είναι τα 100, τα 150, τα 200 ευρώ. Να έχεις ρυθμίσει, να μπορεί να χρωστάς ή να κάνεις μια ρύθμιση και εφόσον έχεις μια ρύθμιση να πας και σε ένα τρίτο πάροχο. Στη χειρότερη, ας το πούμε, στην πιο ευνοϊκή περίπτωση για τον καταναλωτή. Αυτό το λέμε γιατί αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου. Δεν ισχύει αυτό ότι αν χρωστάς δεν μπορείς να αλλάξεις. Γιατί, μα μέχρι σήμερα ίσχυε αυτό, δεν ίσχυε. Κοιτάξτε, αυτό καθορίζεται, δηλαδή όταν πας σε έναν πάροχο, ο πάροχος θα επιλέξει. Δεν απαγορεύεται να γίνει, να μετακινηθείς ενώ χρωστάς. Αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να ψηφιστεί αυτό, να περάσει από τη Βουλή, ότι μπορώ εγώ να πάω σε άλλο πάροχο, αλλά μέχρι δύο, σε ό,τι έχει να κάνει τις οφειλές μου, να πάω σε ένα τρίτο. Από εκεί και πέρα υπάρχει το εμπόδιο. Μετά πλαφωνάρι, ναι. Αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου και είναι σωστή. Αυτό έχει διαρρεύσει και είναι σωστή κατεύθυνση. Γιατί, ξαναλέω, όταν λέμε μήνα με μήνα, εκτός από την υποχρέωση που τιμήσαμε και το είπατε και τώρα πάλι εσείς, ο ΔΕΔΙΕ θα πρέπει να προσαρμοστεί. Είμαστε στους πρώτους μήνες του 2024. Να μην το ξεχνάμε ότι πρέπει να εκδίδονται μηνιαίοι λογαριασμοί.
οι μηνιαίοι λογαριασμοί του ΔΔΕ να καταγγειλθούν οριστικά και στην πράξη οι έναντι και οι καθαριστικοί με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει τόσα χρόνια. Υπάρχει και αυτό, να διευκολύνεται η μετακίνηση, ακόμα και αν υπάρχουν οφειλές σε έναν πάροχο για να πας έναν άλλον. Αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, με βάση αυτά που βλέπουμε στην αγορά, πολλοί καταναλωτές χρωστάνε, δεν μιλάμε καν για έκπτωση συνέπειας. Θα είναι ένας μεγάλος πραγμός στην κινητικότητα, εάν είναι απόλυτο το να μην μετακινήσει, εάν χρωστάς έστω και ένα ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα ως ρεύμα, την κατανάλωση του ρεύματος, και εκεί πάλι θα πρέπει να έχει κάποιος τη δυνατότητα να ελέγχει το ρεύμα του, να ελέγχει το ρολόι του, τι γράφει από τη μία, φαντάζομαι, με κύριε Πίτσο, για να ξέρει πώς μπορεί να το χειριστεί, έτσι. Και βέβαια ένα ερώτημα που έρχεται επίσης είναι... Είναι οριστικό ότι αν μου έρθει ένας λογαριασμός που είναι στα 50, στα 60, όσο είναι, τέλος πάντων, το λέω για παράδειγμα, στα 50 ευρώ, τον επόμενο μήνα ή μετά από 4 μήνες δεν θα μου έρθει εκαθαριστικός, είναι η οριστική τιμή? Ναι, αυτό, κοιτάξτε, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και πριν ξαναλέω, ότι επειδή έχουμε ζήσει με αυτή την κατάσταση, θα πρέπει, νομίζω ότι είναι, το καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν θα εφαρμοστεί από την πρώτη στιγμή, αλλά θα πρέπει να είναι η οριστική τιμή. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο. Θα γίνει το Φλεβάρι, θα γίνει το Μάρτι. Δεν μπορώ να ξέρω ποιες είναι οι προετοιμασίες που έχει κάνει ο ΔΔΕ. Ο υπουργός, ο κ. Σκυλακάκης, είχε παρουσιαστεί αισιόδοξος από το Δεκέμβρη ότι θα εφαρμοστεί αυτό και θα ξεπεράσουμε κάποια γραφειοκρατικά πράγματα. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι μόνο το θέμα της τιμής, είναι και άλλα πρακτικά ζητήματα. Εγώ είμαι τόσα χρόνια σε ένα πάροχο, λόγου χάρη. Θέλω να φύγω. Έχω δώσει 120 ευρώ εγγύηση. Θα την πάρω πίσω? Πόσα λεφτά θα μου ζητήσει η εγγύηση συμβατικά ο άλλος πάροχος, εάν θέλω να φύγω από το κίτρινο του επιετών παρόχου που είχα επιλέξει και να πάω σε έναν άλλον? Γιατί καλή κινητικότητα, αλλά υπογράφουμε συμβάσεις εδώ. Ακόμα και αν μπορούμε να φύγουμε ένα μήνα με εξαίρεση τον μπλε, που και εκεί μπορούμε να φύγουμε, αλλά υπάρχει πέναντι, ανάμεσα στο κίτρινο και το πράσινο και ανάμεσα στους 13 παροχούς, πάλι θα υπογράφεται κάποια σύμβαση. Πάλι θα πρέπει να κοιτάνε οι καταναλωτές τα ψηλά γράμματα εκεί. Όντως ισχύει αυτό, γιατί απαγορεύεται το πέναντι, είπαμε, για το κίτρινο, το πράσινο και το πορτοκαλί. Θα ισχύει αυτό στην πράξη? Και ξαναλέω, αν φύγω από ένα πάροχο και πάω σε άλλον, λογικά θα μου ζητηθεί και ένα ποσοστό εγγύηση. Γιατί... Άλλη παράμετρο. Είναι σοβαρή παράμετρο. Στη θέτει πολλοί κόσμος το τι θα γίνει με τα χρήματα τα οποία έχουν κατατεθεί ως εγγύηση. Να κλείνει σωστά ο κύκλος ακαθάριστα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Δηλαδή, φεύγω εγώ τέλη Γενάρη από ένα πάροχο και πάω στον άλλον. Θα πληρώσω όντως μέχρι τέλη Γενάρη και θα γίνει ακαθάριστη σωστά από το ΔΔΕ, ανεξάρτητα από το πόσο καλό είναι το τιμολόγιο του νέου παρόχου? Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα. Δηλαδή, να γίνεται σωστά η μετάβαση από τον ένα στον άλλον σε τρεις παραμέτρους. Πρώτον, να μετριέται σωστά η τελευταία μέρα, η καθάριση μέχρι την τελευταία μέρα που έχω καταναλώσει τον ένα πάροχο, π.χ. 31 Γενάρη. Να μην είναι πολύ υψηλό το ποσό της εγγύησης, θα πω εγώ λίγο τολμηρά, για να μπορώ να μετακινούμε άνετα τον ένα πάροχο στον άλλον. Και τρίτον, το οποίο το έχουμε πει επίσης και σε προηγούμενη συνέντευξη, όταν ένα πράσινο τιμολόγιο γίνει ελκυστικό στην 1η Φλεβάρη, να κλειδώνω την τιμή την ώρα που κάνω την αίτηση, είτε ηλεκτρονικά είτε με email, και όχι μετά από 15-20 μέρες ή ένα μήνα που θα ολοκληρώνεται η μεταφορά στο δίκτυο από το ΔΔΕ, από τον ένα πάροχο στον άλλον. Γιατί σίγουρα θα μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα από την ώρα που μου φαίνεται ελκυστικό στον πίνακα το συγκριτικό της ΡΑΗ ένα τιμολόγιο, μέχρι την ώρα που θα γίνει και η ουσιαστική, η τυπική εναλλαγή στο σύστημα. Υποτίθεται εκεί, λέει, το Υπουργείο Ενέργειας θα γίνονται όλα πολύ γρήγορα, αλλά και το ίδιο έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει, με μία λέξη το λέει, γραφειοκρατική διαδικασία, που επιτρέψτε μου να πω δεν είναι απλό, η οποία πρέπει να εξυπηρεστεί για να γίνεται η κινητικότητα γρήγορα και μέσα σε ένα μήνα. Γιατί δεν είναι εύκολο, δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Κύριε Πίτσο, σας ρωτάνε γιατί έχει καθιερωθεί και γιατί έχει κρατηθεί το πέναλτι στο μπλε, που αναφέρεται πριν από λίγο το τιμολόγιο. Ναι. Κοιτάξτε, στο μπλε έχει κρατηθεί, εδώ τώρα μπαίνουμε σε ερμηνευτικά κομμάτια, αλλά θα απαντήσω, δεν είναι δύσκολη η ερώτηση. Κοιτάξτε, στο μπλε θα πρέπει να το πούμε αυτό, να αποφερθούμε τις ερωτήσεις σας γενικότερα, γιατί είναι σημαντικό. Ας πούμε, θα μπορούσα να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Γιατί οι πάροχοι επιλέγουν να προωθούν περισσότερο το κίτρινο από την πρώτη στιγμή του συστήματος? Σχετίζεται η ερώτηση με την απάντηση και για το μπλε, γι' αυτό τα βάζω μαζί.
Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Θα πρέπει να καταλάβουν οι καταναλωτές ότι βασική κατηγορία διαφοροποίησης, πέρα από όλα τα άλλα που έχουμε πει, ανάμεσα στο κίτρινο, το πράσινο και το μπλε, είναι ποιος παίρνει το ρίσκο στη διακύμανση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Βασικό πλεονέκτημα του μπλε είναι ότι κλειδώνεις μία τιμή, ξεμπερδεύεις με το άγχος να παρακολουθείς τη μηνιαία διακύμανση και του χρηματιστηρίου ενέργειας και τη μηνιαία αλλαγή στο ποσοστό έκπτωσης που είπαμε πάρα πολύ αναλυτικά το προηγούμενο διάστημα, και έχεις μία τιμή. Εκεί λοιπόν το ρίσκο το παίρνει 100% ο προμηθευτής. Δηλαδή, ξαναλέω, η χαμηλότερη τιμή του μπλε ήταν 14,9. Μπορεί το Φλεβάρι να πέσει ακόμα χαμηλότερα, όσο κινείται χαμηλά το χρηματιστήριο ενέργειας και για τα κειμενόμενα. Θα το περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε, θα πέσει και άλλο η χαμηλότερη τιμή στο μπλε. Ξαναθυμίζω, ήταν 14,9. Από μια μικρή εταιρεία είναι η αλήθεια. Μπορεί να πέσει τα 14. Όσο και να πέσει, στο μπλε η τιμή είναι κλειδωμένη. Οπότε το ρίσκο το παίρνει αποκλειστικά ο προμηθευτής. Στο κίτρινο, που είναι από την άλλη πλευρά, είναι χαμηλότερη η τιμή, έχει ξεκινήσει έτσι, γιατί είναι χαμηλό το χρηματιστήριο ενέργειας και κυρίως είναι χαμηλή η τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας. Το ρίσκο το παίρνει αποκλειστικά ο καταναλωτής. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει λίτρα αναπροσαρμογής και εφόσον υπάρχει κειμενόμενο τιμολόγιο, εάν ανέβει η χονδρομπορική, θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Εάν είναι χαμηλή η χονδρομπορική, πάλι είναι καλυμμένος ο προμηθευτής, γιατί αγοράζει φθηνά και πουλάει φθηνά. Mm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μια βασική διαχωριστική γραμμή στο χρώμα των τιμολογίων είναι ποιος παίρνει το ρίσκο. Λέγεται στην ορολογία την αγγλοσαξονική hedging, είναι δηλαδή ο καταμερισμός του ρίσκου. Στο μπλε το παίρνει ο προμηθευτής, γι' αυτό είναι πιο ακριβό. Και γι' αυτό υπάρχει και ρήτρα προώρης αποχώρησης, γιατί σου λέει παίρνω εγώ το ρίσκο να μου έχεις μια σύμβαση τουλάχιστον ενός χρόνου. Εάν φύγεις νωρίτερα, να πληρώσει και ένα απέναντι, το οποίο ξαναλέμε όσο πιο πολύ μένει στο μπλε, γιατί έχεις πραγματώσει τη συμβατική διάκρεια, τόσο μικρότερο είναι η ρήτρα προώρησης αποχώρησης. Όσο πιο σύντομα φύγεις από το μπλε, τόσο μεγαλύτερο είναι το απέναντι και κυμαίνεται από 130 ευρώ το πιο υψηλό και μπορεί να πέσει όσο παραπάνω μένεις στην ενιαύσια, στην ετήσια σύμβαση την οποία έχει υπογράψει. Κύριε Πιτσό, παρακαλώ. Όχι. Νόμιζα ότι ολοκληρώνατε εκεί τη φράση. Ολοκλήρωσα τα βασικά, τα είπα. Απλά να γίνει κατανοητό αυτό για την κατανομή του ρίσκου. Και ξαναλέω, να έχουν όλοι οι καταναλωτές, αν μπορούν να μπουν αρχές Φλεβάρι μέχρι 5 Φλεβάρι, να δουν τις καινούργιες τιμές που μπορούν να ανακοινώσουν 13 πάροχοι στη συγκριτική πλατφόρμα της ΡΑΗ, το invoices.rae.gr. Σας ρωτάνε εάν γνωρίζετε εκείνο το χρόνο που πάνω κάτω θα ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, ο νόμος, τέλος πάντων αυτό που αναφέρατε, για κάποιον ο οποίος έχει χρέη μέχρι 2 παρόχους να μπορεί να πάει σε ένα τρίτο. Θα έπρεπε να έχει ήδη ψηφιστεί. Περιμένουμε, γιατί η κινητικότητα θα ξεκινήσει να υπάρχει. Ωραία. Νομίζω ότι δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση, θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα. Επίσης, αναφορικά με την πολιτική, την τιμολογιακή πολιτική, γιατί είναι 13, όπως είπατε, οι πάροχοι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι κοντά στα 33 και τα πακέτα, τα οποία πρέπει να αναλύσει και να δει πολύ προσεκτικά ο καθένας από εμάς. Πόσους σας ρωτάνε παρόχους έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε? Μας δίνουν τη δυνατότητα, ας πούμε, μέσα σε ένα χρόνο να πάμε στους 10, στους 11. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Κανένας. Μετά μπορώ να επιστρέψω ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι το τελικό της ερώτησης, και μετά μπορώ να επιστρέψω σε κάποιον από τους παρόχους από όπου έχω περάσει και τουλάχιστον δεν ήμουν ευχαριστημένη. Επισήμως δεν υπάρχει κανένας τέτοιος περιορισμός, αλλά προσέξτε κύριε Δουλειάκη, είπαμε πριν ότι το 75% πήγε στο πράσινο. Δεν νομίζω ότι πολλοί κόσμος είναι σε θέση να αλλάζει κάθε μήνα. Να είμαστε και λίγο, να το δούμε και λίγο ρεαλιστικά, καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι και λογικό, δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος να είναι κάθε μήνα πάνω από μια πλατφόρμα και να κάνει κάθε μήνα να αλλάζει τιμολόγιο και πάροχο. Θα πρέπει λίγο, θα έλεγα, ως μια γενική συμβουλή και σε ανθρώπους εκεί της ηλικίας μου, ή λίγο μεγαλύτερος ή λίγο μικρότερος, να δούνε λίγο και το Φλεβάρι, γιατί είναι και ο Φλεβάρις μεταβατικός μήνας. Mm. Να δούνε γενικά πού πάει το θέμα, να πούμε κάτι που το λέμε για πρώτη φορά. Το χρηματιστήριο ενέργειας κινείται χαμηλά και μπήκαμε και στο χειμώνα. Και παρόλο που μπήκαμε στο χειμώνα και αυξήθηκε λίγο η κατανάλωση, δεν αυξήθηκε το χρηματιστήριο ενέργειας και ειδικά δεν αυξήθηκε το φυσικό αέριο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ξαναλέω, οι δύο βασικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται
η διακύμανση των κειμενόμενων τιμολογίων είναι η μέση χρηματιστηριακή τιμή η οποία υπάρχει στην Ελλάδα και η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του φυσικού αερίου και οι εκτόσεις. Όσο παραμένει χαμηλό το χρηματιστήριο ενέργειας, βέβαια είναι λίγο πιο ακριβό, παραμένει στην Ελλάδα. Να πούμε εδώ, επειδή τα κοίταγα προχθές για άλλη μελέτη που έκανα και το 2021 και το 2022 και το 2023, και να το ξέρει αυτό ο Έλληνας καταναλωτής, γιατί αφορά και την ελληνική πολιτεία, η Ελλάδα ήταν σταθερά στις πέντε χώρες με την υψηλότερη μέση κονδρεμπορική τιμή ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Νοέμβρη του 20 και τις τρεις χρονιές που ακολούθησαν, και το 21 που δεν υπήρχε ο Ουκρανικός πόλεμος, και το 22 που ήταν η μεγάλη χρονιά της κρίσης, αλλά και το 23 που αποκλιμακώθηκαν οι τιμές διεθνώς, η Ελλάδα ήταν σταθερά στις πέντε ακριβότερες χώρες. Άλλαζε η πεντάδα, τώρα ένα χρόνο ήταν η Ελβετία, μετά πήγε η Ιρλανδία, τώρα είναι η Μάλτα με την Ιταλία, αλλά η Ελλάδα ήταν σταθερά υψηλά. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να το δει η πολιτεία και ανεξάρτητα από την κουβέντα που κάνουμε για τα τιμολόγια και ανεξάρτητα από την πολύ ευνοϊκή συγκυρία, επαναλαμβάνω, ότι είναι χαμηλό το χρηματιστήριο ενέργειας πανευρωπαϊκά, θα πρέπει να έχει το νου της και να επαγγελματικά η πολιτεία ότι μπορεί να χρειαστούν άμεσα ρυθμιστικές παρεμβάσεις από την ελληνική πολιτεία, όχι από την Ευρώπη, εάν ξαναξεφύγει η κατάσταση στη χοντρεμπορική αγορά. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέτουν σε εσάς είναι το εξής. Σε ποιες άλλες χώρες εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού πληρωμής του ηλεκτρικού ρεύματος? Τι εννοείται τρόπος υπολογισμού? Θέλω λίγο διευκρίνηση. Σε ποιες άλλες χώρες πληρώνουν το ρεύμα με τον ίδιο τρόπο που επιλέξαμε εμείς να τον πληρώνουμε? Εννοείται τα τιμολόγια, τα κοινά. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ πέρα, επειδή και εκεί πέρα υπήρξε μια παραπληροφόρηση τον πρώτο καιρό. Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε σε κομμάτια επιστημονικά, αλλά ευχαρίστως να απαντήσω. Το 2023 ξεκίνησε και τελείωσε πριν από ένα μήνα η μεγάλη μεταρρύθμιση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Έτσι λέγεται η αγορά ενέργειας. Προφανώς κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς του ιδιαίτερους μηχανισμούς. Αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή η μεταρρύθμιση ήρθε σε απάντηση της μεγάλης ενεργειακής κρίσης του 2022. Αυτό που είπε, ξαναλέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είπε πάτε αυτά τα χρώματα. Έκανε τον εξής διαχωρισμό σαν κατευθυντήρια γραμμή προς τα κράτη-μέλη. Τον τρόπο θα το εξειδικεύσει το κάθε κράτος και χωριστά. Ποιες ήταν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το χρώμα των τιμολογιών? Να υπάρχουν τα δυναμικά τιμολόγια, δηλαδή προχωρήστε στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, ώστε το πορτοκαλί να πάει από το 2 στο 50. Είναι άλλο θέμα βέβαια ποιος θα τους πληρώσει αυτούς, θα το βρούμε μπροστά μας. Προχωρήστε στο να υπάρχουν σταθερά τιμολόγια και στο να υπάρχουν κειμενόμενα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στην ουσία ότι εμάς μας ενδιαφέρει να προστατευτεί ο καταναλωτής και να ελεγχθεί η αστάθεια των τιμών. Στο κομμάτι λοιπόν του είδους τιμολογίου, έκανε μία διάκριση ανάμεσα σε δυναμικά κυρίως και σταθερά. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα πρέπει να έχει ο καταναλωτής την επιλογή σταθερού χαμηλού τιμολογίου. Δεν είπε πάρτε αυτά τα χρώματα ή φτιάξτε ρήτρες αναπροσαρμογής. Προφανώς η ελληνική πολιτεία, πάνω σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές μιας μεγάλης αναμόρφωσης του δικαίου ενέργειας στην Ευρώπη, επέλεξε αυτό το μοντέλο. Κάποιες άλλες χώρες έχουν τροποποιήσει στο πώς δίνουν τελική επιλογή στον καταναλωτή. Αυτό πρέπει να έχει κατά νου ο Έλληνας καταναλωτής, αφού μου κάνετε, επιτρέψτε μου να πω αυτή την πιο ψαγμένη ερώτηση. Λοιπόν, κειμενόμενο και σταθερό. Και οδηγία ότι. Και δυναμικό. Δυναμικό τιμολόγιο σημαίνει έξυπνοι μετρητές, πορτοκαλί δηλαδή. Ναι. Τόνισε και το δυναμικό Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει δηλαδή, να μπορεί ο καταναλωτής να παρακολουθεί ωριαία την κατανάλωση, που ξαναλέω, μέχρι στιγμής είμαστε το 2% στην Ελλάδα. Είπατε ότι ωστόσο θα το βρούμε μπροστά μας. Θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί ο ΔΔΕ έχει διαγωνισμό να εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές σε όλη την Ελλάδα. Και υπάρχει ήδη και μια κουβέντα να κλείσουμε με αυτό, που δεν το είπαμε. Να μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η κουβέντα που έχουμε. Απ, τον χάσαμε τον κύριο Πίτσο. Λοιπόν,
Θα προσπαθήσουμε γρήγορα Κατερίνα να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του για να ολοκληρώσει την κουβέντα του, γιατί μας είπε ότι θα το βρούμε ούτως ή άλλως μπροστά μας, γιατί η οδηγία είναι να έχουμε τους έξυπνους τους μετρητές, μόνο που βέβαια τους έξυπνους τους μετρητές και το κόστος του καθενός από αυτούς δεν θα τους χρεωθεί κανένας παρόχος, καμία εταιρεία, κανένας ΔΔΕ ή οτιδήποτε άλλο θα τους χρεωθούμε εμείς οι ίδιοι, αλλά να δούμε πώς ολοκληρώνει και κλείνει αυτή την κουβέντα για σήμερα ο κύριος Πίτσος. Λοιπόν, είπατε ότι θα το βρούμε μπροστά μας με τους έξυπνους μετρητές. Εγώ είπα ότι μάλλον το κόστος εμείς θα το χρεωθούμε ως καταναλωτές, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτό πήγα να πω πριν. Κοιτάξτε, ξαναλέω, όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε αφορά το ανταγωνιστικό σκέλος. Δηλαδή το τι πληρώνουμε στην κατανάλωση, η συζήτηση για τα χρώματα των τιμολογίων. Υπάρχει και ένα άλλο 50% το οποίο το πληρώνουμε εδώ και πολλά χρόνια, που αφορά τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Κομμάτι των ρυθμιζόμενων χρεώσεων είναι και τα χρήματα που πηγαίνουν υπέρ ΔΔΕ. Δεν θα ήθελα να μπω στην κουβέντα ποιος θα το πληρώσει, ή μάλλον να το διατυπώσω καλύτερα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το δεδομένο ότι το σύστημα εξυγχρονισμού του δικτύου με τους έξυπνους μετρητές πρέπει να το πληρώσει ο καταναλωτής. Απλά ήθελα να πω ότι υπάρχει ήδη μία κουβέντα που ζήτησε ο ΔΔΕ 45 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω στις χρεώσεις που πληρώνει ο καταναλωτής υπέρ ΔΔΕ για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να ανταποκριθεί στο αυξηνόμενο κόστος εργασιακό προφανώς 20 εκατομμυρίων ευρώ για να βγάζει λογαριασμούς κάθε μήνα. Σας έχω πει εδώ και καιρό ότι ο ΔΔΕ είναι υποχρεωτισμένος με αυτό. Και άλλα 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ για τις λεγόμενες δόσεις, ζώνες δασοπροστασίας, για να προστατεύσει τα καλώδια για να μην καταστρέφεται από πυρκαγιά. Σε αυτά τα 45 εκατομμύρια ευρώ και προς τιμήν του εδώ, ο Υπουργός είπε ότι η πρότασή του είναι προς την ΡΑΕ να μην τα πληρώσει ο καταναλωτής, αλλά η ΡΑΕ θα αποφασίσει. Να λοιπόν, μία παράμετρος ακόμα, γι' αυτό τη βάζουμε στο τραπέζι, γιατί το μισό κομμάτι είναι όλα αυτά που λέμε για το είδος των τιμολογίων, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την προσοχή μας στο να μην αυξηθούν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις για οποιοδήποτε λόγο σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας, εκτόξευσης των τιμών, που το τελευταίο πράγμα που μπορεί να τέξει ο Έλληνας ενεργειακός καταναλωτής είναι να υπάρχει αύξηση από το άλλο κομμάτι, το κρατικό κομμάτι, το ρυθμιζόμενο κομμάτι, και όχι μόνο από το άλλο κομμάτι που συζητάμε, το 50% της χονδρομπορικής τιμής της κατανάλωσης. Δηλαδή να έχουμε το μυαλό μας και για τα δύο τμήματα του τιμολογίου, γιατί και τα δύο τα πληρώνουμε. Έτσι. Κύριε Πίτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη κουβέντα και όσες φορές και να τα λέμε, πάντα ερωτήσεις θα έχουμε για το πώς έχουμε μπλέξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Ξανά ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Ευχαριστώ.